Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, έτσι, 17 του Μάρτη. Και τελικά ναι, γιορτάζουν και οι Αλέξανδροι και οι Αλεξίες. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους αυτούς οι οποίοι και γιορτάζουν σήμερα. Και επειδή σήμερα πραγματικά ασχοληθήκαμε κυρίως με κοινωνικά θέματα, θα το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, παρακολουθώντας λίγο το τι γίνεται με τον λεγόμενο τοίχο της καλοσύνης. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα εν μέσω κρίσης. Η αλληλεγγύη έχει οδηγήσει πολλούς στο να διαμορφώσουν συγκεκριμένους χώρους, όπου διαθέτει ο καθένας ό,τι μπορεί. Το τι ωστόσο είναι αυτό, θα το δούμε μαζί με την κυρία Μάγδα. Δεν θέλουμε να πούμε και το επιθετό της, διότι η γυναίκα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, η οποία πήρε και σάρκα και οστά και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στον τοίχο ενός σχολείου της Αλεξανδρούπολης. Να καλησπέρισουμε την κυρία Μάγδα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε. Μου αρέσει που δεν θέλετε να πείτε το επίθετό σας, γιατί δεν θέλετε να δείξετε το ποια είστε, τι θέλετε, τι θέλατε να κάνετε, να μην αναλάβετε κανένα εύσημο για αυτό που κάνετε. Αλλά εγώ μένω σε αυτό και βλέπουμε εμείς τον τοίχο της καλοσύνης. Σε ποιο σχολείο είναι η κυρία Μάγδα? Έχει δημιουργηθεί ήδη στο πρώτο γυμνάσιο ο τοίχος της καλοσύνης. Αρχικά να πω ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή τη δράση. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή τη δράση, νομίζω. Ναι, έχει πάρει ήδη σάρκα και ωστά στο πρώτο γυμνάσιο. Βέβαια, δεν θα μείνουμε εκεί. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Είναι μια ιδέα που αξίζει να διαδοθεί, που την έχουμε υιοθετήσει και ελπίζω να τη μάθουν όλοι οι άνθρωποι στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα βάλουμε και άλλες κρεμάστρες, οι οποίες ευελπιστούμε και ψάχνουμε να βρούμε χώρους οι οποίοι θα είναι εσόκλειστοι σε κάποια σημεία, διότι δεν θέλουμε τα τρόφιμα που θα βάλουμε εκεί να έρχονται σε επαφή με κακές καιρικές συνθήκες, ούτως ώστε κάποιος άνθρωπος που θα πάρει το φαγητό από εκεί να μην πάθει κάτι. Ναι. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να το μάθουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, γιατί δεν έχει νόημα να βάζουμε διάφορες κρεμάστρες σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς όμως από εκεί να μην πάει κανένας να παίρνει κάτι. Σημασία έχει να είναι σε σημεία τα οποία θα μπορούν και δεν θα ντρέπονται οι άνθρωποι να πάνε να διαλέξουν κάτι από αυτό που χρειάζονται. Και θεωρώ ότι είναι μια δράση η οποία μπορούν να συμμετέχουν βέβαια όλοι οι άνθρωποι. Όσοι θέλουν μπορούν να μιλήσουν μαζί μας και να συμμετέχουν. Δεν χρειάζονται χρήματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο ελεύθερος χρόνος λίγος να υπάρχει. Και θεωρώ ότι είναι μια δράση η οποία αξίζει να υπάρχει αυτή την εποχή. Χρειάζεται όσο τίποτα άλλο, γιατί όλοι οι συμπολίτες μας χρειάζονται βοήθεια. Είτε άλλοι λίγοι πιο μικροί, είτε πιο μεγάλοι. Αυτό. Η αλήθεια είναι, καταρχήν, αυτό ξεκίνησε, είπαμε, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και κάπως έτσι ήρθε σαν ιδέα και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου υπάρχει ανταπόκριση, πρέπει να πούμε, σε αυτό. Δηλαδή, σε άλλες πόλεις όπου έχει γίνει συνήθεια, υπάρχει πράγματι μετά ο κόσμος που διαθέτει καταρχήν κάτι που δεν το έχει ανάγκη και που μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλον, αλλά και από αυτός που έχει ανάγκη πηγαίνει στο συγκεκριμένο σημείο και το λαμβάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αυτό ισχύει, ναι. Μένουμε στη θετική πλευρά του πράγματος, που είναι αυτό που είπατε, ότι η βασική ιδέα είναι αν χρειάζεσαι κάτι πάρ' το, αν δεν χρειάζεσαι κάτι άφησέ το. Αυτή είναι η καλή πλευρά του πράγματος. Υπάρχει βέβαια και η κακή, η οποία την έχουν αντιμετωπίσει διάφορες ομάδες σε όλη την Ελλάδα, με να τους ξυλώνουν τις κρεμάσες. Ας μείνουμε στη θετική πλευρά και πούμε ότι στη δικιά μας πόλη δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Εγκαινιάστηκε τώρα ο τοίχος της καλοσύνης πότε για την Αλεξανδρούπολη? Εγκαινιάστηκε ήδη χθες. Απλά θα υπάρξουν και άλλα σημεία μέσα στην πόλη. Δεν θα είναι μόνο στο πρώτο γυμνάσιο. Προσπαθούμε να είναι σημεία τα οποία τα ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θα είναι ορατά στον κόσμο. Και σίγουρα θα προσπαθήσουμε με όποιους τρόπους έχουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να μάθουν ποια είναι αυτά τα σημεία, ώστε και να μπορούν να πάνε να αφήνουν πράγματα και να παίρνουν βέβαια αν χρειάζονται. Η αλήθεια είναι το φαινόμενο, Μάγδα, του να βλέπουμε κόσμο στους κάδους και να ψάχνουν αντικείμενα που χρειάζονται ή φαγητό επίσης, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή οι γειτονιές βγάζουν φαγητό, το αφήνουν δίπλα από τον κάδο, γιατί ξέρουν ότι κάποιος μπορεί να περάσει να το πάρει. Αυτό να γίνεται πιο οργανωμένα και να υπάρχει λοιπόν ο τοίχος της καλοσύνης και να περνάνε όλοι οι άνθρωποι από εκεί αξιοπρεπώς,
Χωρίς να ψάχνει κανένα στα σκουπίδια για να πάρει αυτό που έχει ανάγκη. Και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει κάποιος. Αρχικά θα προσπαθήσουμε για αρχή να ελέγξουμε τα τρόφιμα τα οποία θα διατίθενται. Πρέπει να είναι μακράς διάρκειας καταρχήν τα τρόφιμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Ακριβώς. Θα είναι σίγουρα κλειστά, τυποποιημένη η ξηρά τροφή ή γάλα, αυτό που είναι μεγάλη διάρκεια. Τέτοια πράγματα για αρχή. Βέβαια, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε, επειδή το ψάχνουμε ακόμη, να είναι και κανονικό φαγητό σε μερίδα, αυτό είναι υποσυζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να είναι δηλαδή τυποποιημένη μερίδα, ελεγχόμενη βέβαια έτσι, για να μην πάθει κάποιος άνθρωπος κάτι. Θα προσπαθήσουμε και αυτό, είναι υποσυζήτηση. Mm-hmm. Υπάρχει ανταπόκριση καταρχήν να υποθέσω από τα παιδιά του σχολείου, γιατί ο τείχος καλοσύνης προς το παρόν είναι στο σχολείο εκεί. Οπότε υποθέτω τα παιδιά συμμετέχουν, γιατί είναι καλό μήνυμα και για τα ίδια. Είπαμε θα δημιουργηθούν και άλλα σημεία, ωστόσο το πρώτο ήταν αυτό. Πώς είδατε την συμπεριφορά των παιδιών? Εντάξει, πάντα τα παιδιά είναι σε αυτές τις ιδέες πιο θέλουν να κάνουν, θέλουν να κάνουν πράγματα, έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι πιο μεγάλοι άνθρωποι, οπότε είναι και αυτοί που το κοιτάνε όλο αυτό και το προσέχουν. Είναι μια χαρά για αρχή, είναι πολύ ωραία. Από χθες που μπήκανε τα πρώτα αντικείμενα έχουμε δει κάποια ανάλη που σήμερα, γιατί με ικανοποίηση νομίζω θα βλέπαμε κάποια ανάλη που, δηλαδή ότι κάποιος πέρασε και πήρε κάτι που πιθανό να έχει ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα πήρε κάτι, αλλά δεν το έχω δει δυστυχώς για να σας πω κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα μακάρι να έχουν τελειώσει όλα και να τα ξαναγεμίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάγδα, τι να πω, όποιος θέλει να βοηθήσει, πού θα πρέπει να απευθυνθεί για να πάρει αυτή η ιδέα και μεγαλύτερες ίσως διαστάσεις, για να συμμετέχει ίσως με τον δικό του τρόπο, να κάνει και τη διαλογή των αντικειμένων, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος ή θέλει να βοηθήσει ή θέλει να βρει σημεία στα οποία θα υπάρχουν οι κρεμάστρες, στο Facebook, επειδή όλοι το χρησιμοποιούμε πλέον, υπάρχει η επίσημη σελίδα του τείχου, που είναι ο τείχος της καλοσύνης, Παύλα Αλεξανδρούπολη, σε ελληνικά γράμματα. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει μήνυμα εκεί. Σίγουρα θα φτιάξουμε ένα χάρτη λίγο αργότερα που θα υπάρχουν τα σημεία μέσα στην πόλη στα οποία βρίσκονται κρεμάστρες. Πολύ σημαντικό. Ναι, οπότε οποιοδήποτε και ανώνυμα θα μπορεί να μπει να δει που υπάρχει μια κρεμάστρα ώστε να πάει να αφήσει ή να πάρει κάτι αυτό. Θα ενημερώσουμε σίγουρα. Και όποιος θέλει να μας στείλει μήνυμα, αν θέλει να συμμετέχει στις δράσεις μας, πολύ ευχαρίστως. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αυτό όλο. Μας δίνεται μια φοβερή δυνατότητα πραγματικά να συμμετέχουμε και να λύσουμε ίσως και το πρόβλημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο λύνεις και το πρόβλημα και δεν το ακούς απλά ή συζητάς γι' αυτό. Βοηθάς ώστε να λυθεί και αυτό το θέμα. Μάγδα, σε ευχαριστούμε θερμά. Οπότε, ο τείχος της καλοσύνης Παύλα Αλεξανδρούπολη στο Facebook για να μπορέσει κάποιος να βρει και να μιλήσει μαζί σας. Ευχαριστούμε θερμά, Μάγδα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εξαιρετική νομίζω κίνηση που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικά πράγματα μπορούν να γίνουν όταν υπάρχει εθελοντισμός, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν βασικά υπάρχει ανθρωπιά. Και νομίζω ότι είναι το πιο σπουδαίο, το πιο μεγάλο από όλους μας, ειδικά αυτή την περίοδο που ζούμε, το να συνδράμουμε στον συνάνθρωπο, είτε αυτός είναι πρόσφυγας, είτε αυτός είναι δίπλα μας, είτε είναι πεινασμένος ενήλικας, είτε είναι ένα κακοποιημένο παιδί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσετε να συνεισφέρετε και εσείς. Σας δείξαμε σήμερα κάποιους από αυτούς, είτε στα παιδικά χωριά ΕΣΟΕ Στράκης, είτε τον τοίχο της καλοσύνης, είτε κάποιες μεμονωμένες ενέργειες, είτε το να συνδράμει στους πρόσφυγες κάθε φορά. Υπάρχει τρόπος να δείξουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας και βεβαίως να δείξουμε και την ανθρωπιά μας. Αυτό δηλαδή το οποίο περισσεύει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον ακόμα και εν μέσω κρίσης. Η Αλφα Τηλεόραση βεβαίως βρίσκεται κοντά σε όλα αυτά. Βρίσκεται δίπλα σε όλους αυτούς, μεμονωμένα, γνωστούς και άγνωστους, οι οποίοι πραγματικά προάγουν τον ανθρωπισμό μας και τον πολιτισμό μας, θα λέγαμε. Και θέλουμε με κάθε τρόπο να τους στηρίξουμε. Για το λόγο αυτό βεβαίως και ουσιαστικά υιοθετούμε τέτοιου είδους πράξεις που και εμάς μας κάνουν τουλάχιστον να αισθανόμαστε καλύτερα, αλλά και εμάς μας κάνουν να καταλαβαίνουμε και να αισθανόμαστε ότι αυτό το μέσο που μας έχει διατεθεί, αυτό το μέσο της επικοινωνίας που μας επιτρέπει να μπούμε στα σπίτια όλων σας, και που σας ευχαριστούμε βεβαίως γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βάζεις στο σπίτι σου κάποιον, έτσι έχουμε μάθει τουλάχιστον εμείς, να το σεβόμαστε πάρα πολύ αυτό.
Αυτό λοιπόν το φοβερό πράγμα που μας κάνετε και μας καλωσορίζετε στο σπίτι σας και σας κρατούμε συντροφιά, να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς ώστε να καταφέρουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Να σας πάρουμε και εσάς από το χέρι, να σας σηκώσουμε από τον καναπέ και να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο αυτόν τον κόσμο που τόσο πολύ έχει ανάγκη αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσουμε βεβαίως. Παρακαλώ, τι θέλετε, κύριε Αγοράκη. Και μέσα σε όλα λέει και Αγοράκης, να κάνουμε και ένα κουμπαρά για τις εφορίες που έχουμε να πληρώσουμε και με επανεφέρει στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είδες τι περιμένει έτσι, εξτρά για τις εφορίες. Τέλος πάντων, να τον κάνουμε και τον κουμπαρά, αλλά δεν ξέρω ποιο πρώτο να πληρώσουμε. Ρε φενέ, έτσι δεν γίνεται, το κάνουμε, το μοιραστούμε, το λογαριασμό split ουσιαστικά. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω και σήμερα που ήσασταν κοντά μας. Θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, με viral βίντεο, τα οποία έχουν γίνει, τα οποία στο διαδίκτυο βεβαίως τα παρακολουθείτε και εσείς. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί πλούσιο το πρόγραμμα στο σταθμό, ακολουθεί το Μίλα μου, η σειρά που έχει γίνει πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη και δισμός για όλους σας. Βεβαίως πλούσιο το πρόγραμμα του σταθμού, 8 η ώρα, 8 Ορέστη Συμβουλίδης, χάσουμε, κερδίσουμε, εμείς θα το γλεντήσουμε. Και φυσικά 9 η ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Γιώτα Ζωγράφου και όλες τις εξελίξεις αναλυτικά. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά μαζί σας αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είστε καλά.